Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτερούλα σήμερα. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Εγώ σήμερα πήγα το πρωί για ένα καφεδάκι. Βασικά, καλώς ήρθες σε ένα εβδομαδιαίο vlog. Ξέχασα να σου πω. Πω, νομίζω ότι πίνω καφέ και δεν ξυπνάω, πραγματικά. Δευτερούλα σήμερα, θα σε πάρω μαζί μου μέχρι και την Παρασκευή. Θα σου δείξω τι τρώω, εννοείται κάτι σαν δίαιτο vlog, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να χτυπάς και την Dolce Cuduna και να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη. Τι φωνάζεις, μωρή? Πραγματικά, δεν ξέρω, μόνο μου το ζω. Λοιπόν, ξέρεις, έχω την ησυχία μου και κάνω τι θέλω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, όπως άνοιξα την κάμερα, με μπήκε στην κουζίνα. Σήμερα που λες, έχω γέμιστα. Θα τα φάμε και Δευτέρα και Τρίτη. Έκανα πολλά, έκανα 18 κομμάτια. Γιατί ξέρεις, τώρα αυτό το φαγητό, ανάλογα, επειδή είμαστε και τόσα στόματα εδώ μέσα, δεν μπορείς να κάνεις 2-3 κομματάκια. Όχι, δεν γίνεται. Και το φαγητό. Και αυτό το φαγητό το συγκεκριμένο τρώγεται και την επόμενη μέρα και μη σου πω. Καλύτερα τρώγεται όταν έχει μπει ήδη στο ψυγείο από βραδείς. Έκατσα που λες το Σάββατο και πήρα την ατζέντα μου και έγραψα το εβδομαδιαίο μενού για να ξέρω τι θα ψωνίσω και γενικά να μην πηγαίνω μπροστά στο ψυγείο και είμαι σαν το χάχα έτσι με το αγελαδινό το βλέμμα για να δω τι θα μαγειρέψω. Οπότε έκατσα, τα έγραψα, έβγαλα ένα εβδομαδιαίο μενού. Πιστεύω ότι αν το κάνετε κι εσείς, ίσως να βοηθηθείτε. Γιατί πήγα λοιπόν με πιο άνεση και ψώνισα τι θέλω για την εβδομάδα και όχι μόνο φυσικά, αλλά τουλάχιστον είχα ένα πρόγραμμα. Οπότε ψώνισα και τι δεν ψώνισα. Δηλαδή πήγα και το Σάββατο, αλλά πήγα και την Κυριακή στη λαχαναγορά. Εμείς βασικά πηγαίνουμε πάρα πολύ στη λαχαναγορά του Ρέντι και ψωνίζουμε. Πιστεύω ότι έχει πολύ καλή ποιότητα. Αν με ρωτάτε, ανάλογα βέβαια τα μαγαζιά που θα επισκεφτείτε, είναι λίγο τσιμπημένα από τα σούπερ μάρκετ, γενικά άμα το ψάχνετε. Εγώ απλά σας λέω ότι επειδή είναι πολύ αναλώσιμο και γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση στη λαχαναγορά, καταλαβαίνεις ότι δεν πετιέται τίποτα, αγοράζεται πανεύκολα, οπότε δεν είναι σάπια τα προϊόντα. Εμένα μ' αρέσουν. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, πήρα την Νάρτα και τα Γιάννενα, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, γέμισα και το δεύτερο ψυγείο. Καλέ, δεν σου είπα για το ψυγείο. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι τέλος, καπούτ, φινίτο το ψυγείο και ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε καινούριο ψυγείο. Τέλος πάντων, μη στα πολυλογώ. Όταν έφυγα για διακοπές, το πρώτο πράγμα που έλεγα να όπως και δίποτε να πάρω ήταν ένα καινούριο ψυγείο. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, όλο αυτόν τον καιρό βολευόμασταν με το έξω ψυγείο που είναι στο μπαλκόνι. Έρχομαι που λες από διακοπές, μαθαίνω εδώ πέρα στην τροπική και εξωτική Αθήνα ότι έριξε κεραυνούς και ξαφνικά μπαίνω μέσα και βλέπω το ψυγείο που ήταν έτοιμο για απόσυρση. Αχ, Παναγία μου, μας λυπήθηκε ο Θεός, γιατί όπως καταλαβαίνεις είχαμε τα σχολικά και ήμασταν λίγο, τέλος πάντων όμως, ψυγείο, μια χαρά, οπότε από εκεί που είχαμε ένα τώρα έχουμε πάλι δύο ψυγεία και όπως καταλαβαίνεις τα γέμισα, δόξα τω Θεώ και την Παναγία και μπορώ να πω ότι τώρα είμαι πάρα πολύ, okay. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, έβαλα τα γεμιστά στο φούρνο, ξέχασα στο πω, ό,τι να είναι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου δείξω λίγο πάνω κάτω τι αγοράσαμε. Τα έχω ήδη βάλει εγώ στα ράφια, τα έχω βάλει ήδη στην κατάψυξη, οπότε έλα λίγο μαζί μου. Ξεκινάω από το ψυγείο, όπως βλέπετε έχω πάρει ντοματίνια, σέλινο γιατί θέλω να κάνω ψαρόσουπα. Έχω πάρει ρόκα, έχω πάρει ντομάτες, μου περίσσεψαν για τα γεμιστά. Εδώ έχω μπρόκολο και ανοίγω με το σιρτάρι, ο χαμός, καρότα, νεκταρίνια, τα αβοκάντο μου, τα αγκουράκια μου, φρέσκα κρεμμυδάκια. Πριν πάω στο μέσα ψυγείο έχω πάρει μοσχάρι, έχω πάρει κεμπάπ, έχω πάρει δύο κιμά μοσχαρίσιο. Εδώ πέρα αυτό τι είναι? Α, έχω πάρει μπριζόλες και κάτι μακρουλές μπριζόλες που του αρέσουν του Μάριου. Εδώ πέρα πήρα μπουγάσα Θεσσαλονίκης, έχω χρυσή ζύμη. Εδώ πέρα έχω ψάρι παγκάθιους, γιατί μ' αρέσει να το τρώω και να το απολαμβάνω. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Α, πήρα μπακαλιάρο γιατί θέλω να κάνω την ψαρόσουπα. Πήρα πατάτες baby γιατί θέλω να κάνω μια συνταγή που τις βράζεις και τους κουτουπώνεις και ψήνονται που είναι σαν τηγανισμένες. Πήρα μπανανίτσες, πήρα μήλα, πήρα ξινόμηλο το οποίο τα έφαγε ο Μάριος. Και αρχίζω. Πήρα πέψη, πήρα κοτόπουλο. Εγώ γενικά να ξέρετε ότι όταν παίρνω τα λατικά τα βάζω σε τάπερ. Πήρα κασεράκι τριμμένο, ντοματένια αυτά είναι από παλιά. Πήρα πεπερώνι γιατί θέλω να τους φτιάξω πιτσούλες.
Πήρα τριμμένη μιτζίθρα, πήρα εδώ πέρα και άλλες γαλοπούλες και τυριά, γιατί οι γαλοπούλες και τα τυριά εμάς φεύγουν για πλάκα. Πήρα χυμό, ανανά. Πήρα αυτά τα κασεράκια, τους πήρα λαβάσκυρι τριγωνάκια και άλλα κασέρια. Γαλοπούλα, πήρα κασέρια τριμμένα, μοτσαρέλες, αυγουλάκια, βουτυράκι για να κάνω κανένα κέικ. Πήρα τη τσόκο ντουο, τι είναι αυτό, πήρα μαγιονέζα. Πήρα ψωμί του τος σίκαλης, πήρα εδώ πέρα τορτίγες, τους πήρα αυτά εδώ πέρα δημητριακά τα πολύχρωμα. Πήρα γόσα. Πήρα αμυγδαλο σπρέντ. Κοίτα να δεις που το τρώει ο Μάριος τώρα, από το ξαφνικά. Εγώ δεν τρώω τέτοια! Και τώρα τα τρώει. Λοιπόν, εδώ πέρα γίνεται ένα χάος. Εγώ ξέρω όμως παρόλα αυτά τι πήρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, παίρνω τόνο. Πήρα πέστο. Πήρα αυτό εδώ πέρα το ρύζι, το οποίο είναι μπασμάτι. Γιατί το θεωρώ ότι είναι το μπασμάτι. Θεωρείται δημητριακό, έτσι μου είπανε. Οπότε το πήρα κι εγώ για να μην τρώω μαύρο ρύζι, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Πήρα καρύδια, πήρα ρεβίθια, γιατί θα παιχτεί αυτή τη βδομάδα ρεβίθι, θα το δεις. Πήρα κρυθαράκι, πήρα χυμό ντομάτας, πάρα πολλά, εδώ πέρα τα βλέπεις. Πήρα μούφα λεμόνια, εγώ έτσι τα λέω, μούφα λεμόνια. Πήρα ψωμιά του τόστ για τους υπόλοιπους αλλά και για μένα, νομίζω στα άδειξα αυτά. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα μπισκοτάκια, τα οποία θα τους σκοτώσω ρε παιδιά. Δηλαδή έχουν τα δικά τους τα μπισκότα με την τίκα τη ζάχαρη και εμένα, επειδή έχω καμιά λιγούρα το απόγευμα και θέλω να τρώω αυτά, ένα μπισκοτάκι, μου τα έχουν ζακίσει. Εγώ φταίω τώρα να τα κρύψω. Κοίτα εδώ κατάσταση. Αμάν! Πήρα φυστικό βούτυρο, τραγανό, και πήρα και πιτούλες καλαμποκιού, γιατί έτσι τους κάνω και πιτσούλες. Άνοιξα τα γεμιστά μου να δω πώς θα πάνε. Συνειδητοποίησα ότι μία πιπεριά ήταν χωρίς ρύζι. Ήταν άδεια. Οπότε μπήκα στην διαδικασία και τσέβαλα λίγο έτσι ρύζι. Έκοψα δηλαδή λίγο πάλι δυος μου, πάλι ξαναμανά. Έκανα καινούρια γέμιση και την έβαλα. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φάω και το πρωινό μου. Όπως βλέπεις, έχω φτιάξει ένα τοστάκι ολικής με σπριντ τυρί κρέμα. Και έβαλα και μία φέτα κασέρι, δεν έβαλα καθόλου αλαντικό. Και το νερό μου φυσικά. Σου είπα ήρθε η ώρα μου, η οποία η ώρα είναι 11:57, είναι 12 η ώρα. Και θα μου πεις, καλά, 12 η ώρα τρως εσύ πρωινό. Άκου τώρα να δεις εγώ τι έχω σκεφτεί. Επειδή σου λέω έχω γίνει μάστερ σε όλο αυτό το πράγμα, δεν θα το πω ότι είναι 100% διαλυματική δίαιτα, αν και το έχω κάνει αυτό και έχει αποτελέσματα, μπορώ να σου πω. Και είναι και πολύ στη μόδα, μπορώ να σου πω. Απλά είπα να το κρατήσω λίγο αυτό το ωράριο, το 12 με 8, δηλαδή το τελευταίο μου γεύμα να είναι 8. Παρόλα αυτά όμως εγώ το πρωί ήπια ένα φραπέ μέτριο με γάλα, καμία σχέση με τη διαλυματική, γιατί η διαλυματική σου λέει ότι τον καφέ σου, σε περίοδος νηστείας δηλαδή, να αποφεύγεις τη ζάχαρη, το γάλα, δηλαδή ο καφέ σου να είναι σκέτος. Αυτό με την καμία δεν παίζει με μένα, εντωμεταξύ. Ζεσταίνομαι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πότε θα χειμωνιάσει, πραγματικά πότε θα κρυώσουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι στη διαλυματική δίαιτα. Έχω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση ο καφές πρέπει να είναι σκέτος, αλλά λυπάμαι, εγώ δεν μπορώ σκέτο, πίνω κανονικά τη ζαχαρίτσα μου. Θα μου πεις που είναι στέβια, κοπελιά που είναι ζαχαρίνη. Συγγνώμη, αλλά εγώ τόσο καιρό που έπαινα ζαχαρίνη και στέβια, μου έκανε πρόβλημα στο έντερό μου και πήγαινα σούμπιτι. Δεν μπορούσα να κάτσω. Μπορεί να είναι και ψυχολογικό, μπορεί να είναι και ο καφές και να μην φταίει η ζαχαρίνη και στέβια. Όμως εγώ την έκοψα και είπα, έτσι κι αλλιώς στον καφέ σου δεν βάζεις πάρα πολύ ζάχαρη. Βάζεις μόνο μια μισή κουταλιά και οι δύο υπόλοιπες είναι καφέ. Οπότε απόλαυσέ το. Μπορεί τώρα να μπλοκάρει την ινσουλίνη μου που λένε και η ζάχαρη και το γάλα, αλλά έλα τώρα, ένα καφέ. Θέλω να το πιω σαν άνθρωπος. Τέλος πάντων, οπότε 12 η ώρα είναι το πρώτο μου γεύμα. Θα κοιτάξω μέχρι τις 8 να φάω τον αγλαιόρα. Όχι, εντάξει. Να φάω με όρια και μέχρι τις 8 αυτό ήταν. Μετά τις 8 τίποτες. Νερό, κανένα τσαγάκι, χωρίς ζάχαρη, όλα σκέτα δηλαδή. Αυτά. Λοιπόν, η ώρα που σου είπα είναι 12 παρά. Θα αρχίσω εγώ τώρα να φάω το πρωινάκι μου. Θα κάτσω, θα ρίξω ένα γερό σκούπισμα και Δευτερούλα σήμερα θα πάω να πάρω τον Γιώργο από το σχολείο. Αυτό το πράγμα δηλαδή, κάθε φορά, κάθε μεσημέρι, καλά ήταν με την ουρανίτσα, καλά περάσαμε. Φωνάζει ο γείτονας, okay. Αυτά, οπότε θα τα πούμε και πιο μετά. Εν τω μεταξύ τώρα κάθομαι και σας απαντάω στα σχόλια από το προηγούμενο βίντεο. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που δεν είμαι κουραστική. Γιατί ξέρεις, όταν ρε παιδί μου κάποιος λέει ότι θα εκείνο, θα το άλλο, θα
θα, πολιτική κατάσταση. Κάπου ρε παιδί μου, στον άλλο και λες, όχ, καλά πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει. Γι' αυτό και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δύναμη που μου στέλνετε. Με κάποιες κοπέλες τώρα συνεχίζουμε και μαζί, χέρι με χέρι, με τον καρατσαφέρι, εδώ πέρα είμαστε όλες, ξεκινάμε αυτό τον αγώνα, αυτό το βουνό, και κάπου εδώ θα πω, βουνά μου εσύ! Τώρα αυτό γιατί βγήκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως είναι επίκαιρο και γενικά τα ακούω από πολύ πιτσιρικό κατάσταση. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε όλες μαζί αυτή τη φορά, δυναμικά, πάμε με τσαμπουκά, όλα. Δεν θέλω και δεν θέλετε να δεν θέλω να στερούμαστε πράγματα, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Είδα τώρα ένα σχόλιο το οποίο μου έγραψε να κόψω τελείως τη ζάχαρη. Δεν γίνεται να την κόψω, παιδιά, τη ζάχαρη. Εξάλλου και η διαιτολόγος μου λέει μία φορά τη βδομάδα να τρως γλυκό ή έστω μία σοκολάτα ή παστέλι ή μία μπάρα δημητριακών με σοκολάτα. Δεν γίνεται, όπως σας είπα κιόλας με τον καφέ, δεν υπάρχει περίπτωση το να αντικαταστήσω τη ζάχαρη την κανονική με κάποια στέβια ή με ζαχαρίνη. Δεν παίζει να τρέχω πάλι σούμπιτι στο μπάνιο. Ξεκάθαρα στο λέω, πραγματικά. Εξάλλου δεν τρώω γλυκά μέσα στην εβδομάδα. Τέρμα, τέλος. Οπότε πιστεύω ότι ο καφές, ο καθημερινός, δεν έγινε και κάτι, πραγματικά. Πάντως γενικά χαίρομαι πάρα πολύ που σχολιάζετε, μου λέτε τη γνώμη σας, μου δίνετε τις συμβουλές σας, είσαστε καλοπροαίρετοι. Εγώ ξέρω ποιος είναι καλοπροαίρετος και ποιος κακοπροαίρετος, να τα λέμε και αυτά. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, τι κάνουμε, μπρίκια κολλάμε. Λοιπόν, πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να μου μιλάτε, μ' αρέσει αυτή η γέφυρα επικοινωνίας, χρόνια που έχουμε σχηματίσει και γενικά να μου στέλνετε τις συμβουλές, γιατί και από εσάς ρε παιδί μου μπορώ να μάθω κάτι το οποίο εγώ δεν ξέρω. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μόλις τα έβγαλα από το φούρνο, παιδιά, μοσκοβολάνε, είναι λαχταριστά, καλοψημένα, το ρύζι έχει βράσει, τέλειο, έχω βάλει και πατατούλες όπως βλέπεις. Πω, κόλαση. Εγώ δεν θα φάω τώρα γιατί έφαγα 12 η ώρα, εγώ θα φάω τώρα 3 με 4, αλλά τώρα επειδή είναι ήδη 1 η ώρα, θα πάω να πάρω τον Γιώργο να φάει και να αρχίσουμε τα μαθήματα. Γεια σας ξανά. Λοιπόν, πήγε απόγευμα, η ώρα είναι 5.30. Τώρα ξύπνησα, πω παιδιά σήμερα, πραγματικά όμως, είχαμε και μαθηματικά στρογγυλοποίηση και άντε να το εξηγήσεις πώς στρογγυλοποιείται η δεκάδα, μονάδα, εκατομμύρια, χιλιάδα, δηλαδή έχει δίκιο που γκρινιάζει, πραγματικά, δηλαδή και εγώ τρελάθηκα. Και δεν μου έφτανε αυτό, είχαμε και ορθογραφία στη γλώσσα και ιστορία και το διάταγμα το το διάταγμα της ανεξιμητρισκίας. Άντε να στο αλλάξω πραγματικά. Που από το κεφάλι μου είχε γίνει καζάνι. Μετά πήγε για ύπνο ο Γιώργος. Εν τω μεταξύ δεν σας πήρα μαζί μου γιατί υπήρχε μια ένταση σήμερα. Ο καημένος τα είχε παίξει γιατί στο καπάκι έχει και αγγλικά. Οπότε έπρεπε να κάνουμε και την ορθογραφία στα αγγλικά και τον άφησα λίγο. Πήγε και αυτός και ξεκουράστηκε μια ωρίτσα. Χρειάζομαι την ξεκούραση. Και σε μισή ώρα, δηλαδή κατά τις 6, θα φάω το απογευματινό μου. Κύλησε το ροδάκινο και τα πήρε όλα φόρα. Λοιπόν, για απογευματινό θα φάω ένα ροδάκινο και επειδή δεν μου φτάνει, αλλά δεν θέλω κάτι γλυκό, αλλά θέλω να ενισχύσω όλο αυτό που τρώω, έχω βάλει και σε ένα μπολάκι λίγα καρύδια. Οπότε, αυτό είναι το απογευματινό μου.
καινούργια μου αγάπη, καλημέρα, καινούργια ζωή. Τρίτη σήμερα και τα κέφια είναι στο Θεό. Όπως βλέπεις, εγώ έκανα ένα νόστιμο πρωινό. Έπληρα τον νεροχύτη βασικά πρώτα, γιατί δεν μπορώ να τον βλέπω τον νεροχύτη. Έφτιαξα ένα τέλειο πρωινό. Το πρωί πήγα για καφέ με τις μαμάδες, κλασικά. Δοκίμασα από την κουζίνα για να έρθω εδώ. Μου γκρίζω τώρα, ξέρω δεν είναι πολύ ωραίο, δεν είναι κομψό. Αλλά είναι φανταστικό το αυτό το πρωινό. Πω παιδιά, πανδεσία γεύσεων μέσα στο στόμα μου. Δεν είναι ούτε πολύ γλυκό, αλλά ούτε πολύ στιφό. Το σώζει βασικά το μέλι. Αν δεν σας αρέσουν τα μήλα να τα τρώτε έτσι σαν φρούτο, φτιάχτε το αυτό το πόριτς και τώρα που έχει χειμωνιάσει και κάνει κρύο, ζεστό, κανελάτο, έχει μέσα και μοσχοκάριδο, εντάξει παιδιά δεν υπάρχει. Σε στέλνει, σε παρασέρνει, δεν έχω ξαναφάει πιο νόστιμο πόριτς και όχι επειδή το έκανα εγώ, δεν υπάρχει, σου λέω. Φτιάξτε το, θα το έχω και στο TikTok, έτσι πάνω κάτω, ας και το είδατε εδώ πέρα, αλλά είναι θεϊκό. Οπότε σήμερα τριτούλα, θα απολαύσω το πρωινό μου. Θα κάνω καμία δουλίτσα. Σήμερα δεν έχουμε μαγείρεμα, γιατί χθες για όνομα του Θεού. Έφτιαξα 18 κομμάτια γεμιστά. Ανέχω το Θεό μου. Μπορούσα να μοιράζω και σε όλη την πολυκατοικία. Οπότε σκέφτηκα εγώ τώρα. Δευτέρα, Τρίτη, τα γεμιστά. Καλά θα πάει αυτό, για να μην έχω μαγείρεμα. Και αύριο θα μαγειρέψω, Τετάρτη. Οπότε τώρα θα κάτσω να απολαύσω το πρωινό μου, να κάνω και μια δουλειά. Και μετά να πάω να πάρω τον Γιώργο και να αρχίσουμε τα μαθήματα. 2 hours later. Καλησπέρα! Λοιπόν, τι κάνεις παιδάκι μου, με αποσυντονίζεις από το πλάνο παιδί μου. Ναι παιδί μου, λοιπόν, τι κάνετε, πως είσαστε, απόγευμα, Τετάρτη. Τι έχουμε σήμερα? Τετάρτη, Πέμπτη, ψάξε κάτι θα δεις. Τρίτης. Πω, δεν είμαι καλά παιδιά, έχω πολλά στο κεφάλι μου και ξεχνάω επιτόπου τι μέρα είναι. Τέλος πάντων, σε παρακαλώ μην σχολιάζεις παιδί μου. Λοιπόν, τρίτη απόγευμα, το μεσημέρι φάγαμε γεμιστά. Δεν στα έδειξα γιατί δεν ήταν κάτι διαφορετικό από χθες. Οπότε φάγαμε γεμιστά και τώρα το απόγευμα, να σου πω την αλήθεια, δεν πίναγα. Οπότε έφτιαξε ένα ice latte με γάλα αμυγδάλου. Σε παρακαλώ παιδί μου, λοιπόν, ice latte αμυγδάλου. Και μπορώ να πω ότι είναι μια χάρα, δεν πεινάω για απογευματινό. Η ουρανίτσα έφτιαξε ένα τσάι με καραμέλα. Αχ, τέλεια μυρίζει, γιατί έχουμε και λίγο βιχαλάκι. Τώρα θα διαβάσουμε τα μαθήματα. Τι έχετε αύριο? Την Άρτα και τη Γιάννα. Αχ, Παναγία μου, την Άρτα. Τι γίνεται εδώ? Φράζει και γίνεται. Λοιπόν, θα διαβάσουμε Οδύσσια. Έχετε Οδύσσια αύριο, έτσι το πω. Έχουμε. Αχ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα διαβάσετε, δεν νομίζω. Θα διαβάσουμε την Οδύσσια. Βιολογία έχουμε? Όχι, σήμερα. Τι έχουμε άλλο? Μεταξύ με τον Γιώργο σήμερα είχαμε μόνο φυσική, αλλά είχαμε πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό δεν σας πήρα μαζί μου. Γι' αυτό και. Φυσικά, πληροφορική, αγγλικά, γλώσσα. Κομπλέ. Λοιπόν, οπότε σας λέω, με τον Γιώργο είχαμε μόνο φυσική, δεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Τη μετατροπή της ενέργειας. Και αφού γίνεται μετατροπή, αυτό πάει να πει ότι υποβαθμίζεται η ενέργεια. Βλέπεις, θα πάρω μάστερ. Λοιπόν. Σελίδα 13, την άσκηση 6 και την άσκηση 7 στο workbook. Αυτό τι είναι ακριβώς και δεν καταλάβω. Αν είναι σωστά, είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων σήμερα, γι' αυτό σας το έβαλε. Από τι, έτσι, ξαφνικά. Αλλά εσύ το έκανες έτσι. Ή ήτανε, εσύ το σχεδίασες, που έχει ένα εικαστικό ενδιαφέρον ο Ρινόκερος. Thank you.
Πάμε λοιπόν, ήρθε το βράδυ και εγώ έχω πεινάσει και μπορώ να σου πω ότι έφτιαξα τώρα όπως είδες μία τορτίγια με πέστο, μοτσαρέλα, ντοματίνια, λίγα λαχανικά, βασικά μαρούλι και έβαλα και μία φέτα από κοτόπουλο σαν αλατικό και την έβαλα τώρα στην τοστιέρα μου και θα τη φάω και θα χαλαρώσω και όλα καλά και τα παιδιά μου διαβασμένα. Σούπερ! Αυτά! Οπότε θα τα πούμε αύριο! Καλημέρα, καλημέρα, τεταρτούλα σήμερα και εγώ εδώ πέρα στην κουζίνα, κλασικά. Μόλις τελείωσα το πλάσιμο του κιμά, κιμά κοτόπουλο, βασικά πήρα φιλέτο στήθος και τα έβαλα μέσα στο μπλετ και το μετέτρεψα από στερεό, το έκανα κιμά και έβαλα μέσα καρότο, μαϊντανό, κρεμμύδι, βρώμι όπως είδες, μαϊντανό το είπα, κάρι, πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Το έβαλα τώρα στο ψυγείο, ακόμα πρωινό δεν έχω φάει, είμαι με ένα φραπέ μέτριο μεγάλα το πρωί που βγήκα με τις μαμάδες, έχει γίνει παιδιά πλέον αυτό. Καθημερινότητα. Είναι καλό να προσφέρετε στον εαυτό σας κάτι το οποίο σας ευχαριστεί. Έστω και ένας καφές με φίλους, με κάποια μαμά. Κάντε το. Δεν σε νοιάζει τι λέει ο κόσμος, τι θα πει ο κόσμος. Αυτή είναι κάθε μέρα έξω. Χαίστηκα εγώ πραγματικά. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου πλέον τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε εγώ πρωινό δεν έχω φτιάξει ακόμα, γιατί ακόμα είναι 11.30 και εγώ 12 η ώρα αρχίζω το πρωινό. Και πάω να κόψω και τα λαχανικά μου. Βασικά θα ψήσω στο φούρνο γλύκο πατάτες και για την ουρανία, επειδή δεν τρώω τις γλύκο πατάτες, θα τις κάνω πληγουράκι. Εγώ θα φάω μπιφτέκια με σαλάτα σκέτο. Οπότε πάμε να κάνουμε τις γλυκοπατάτες. Βλέπεις εδώ πως έχω υδρώσει. Το πρωί εντωμεταξύ έβαλα διπλή μπλουζίτσα, μακριμάνικη, μία μαύρη και από πάνω αυτό και τώρα αποκεκλείεται να ήμουνα μέχρι να φύγω ξανά για το σχολείο με το ίδιο το outfit. Όχι. Τώρα παιδιά τελείωσα, τώρα έκατσα και έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι μία παρά. Και εγώ μία παρά 10, μη σου πω μία, θα σηκωθώ να φύγω να πάω να πάρω τον Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα την μπιφτέκια δεν έχουν γίνει. Έγινε μόνο το πληγούρι και οι γλυκοπατάτες. Τα μπιφτέκια δεν έχουν γίνει. Οπότε η κόρη μου σήμερα έχει 6ωρο, δεν έχει 7ωρο. Οπότε θα έρθουν νωρίς. Βασικά το ένα θα το πάρω εγώ. Το πολύ πολύ να θα διαβάσουμε. Το πολύ πολύ θα διαβάσουμε το ένα μάθημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω καθόλου να περνάει έτσι ο χρόνος. Γιατί είναι εις βάρος μου εμένα αυτό. Οπότε, παιδιά, τα έχω παίξει. Πραγματικά έριξα και ένα σκούπισμα τώρα. Πώς περνάει η ώρα. Πώς περνάει η ώρα, πραγματικά. Πώς περνάει η ώρα. Οπότε, θα φάω το υπόλοιπο το τοστάκι, το οποίο, παιδιά, το έφαγα όρθια εκεί στην κουζίνα, το ένα τριγωνάκι. Και πραγματικά, δηλαδή, νομίζω θα μου βγει από τη μύτη. Δεν προλαβαίνω σήμερα, δεν ξέρω τη φάση. Νομίζω ότι ήρθε το βραδάκι, φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, σήμερα στο μάθημα του Γιώργου είχαμε μόνο τη φυσική, γιατί κάνουμε επανάληψη, γιατί θα γράψουν διαγώνισμα την Παρασκευή. Οπότε, βασικά ήταν μπαμ μπαμ, γιατί τα είχαμε διαβάσει, ουσιαστικά κάναμε επανάληψη, γι' αυτό δεν σου άνοιξα την κάμερα.
Και ήρθε η ώρα βασικά του βραδινού και όπως είδες έφτιαξα μία σαλάτα με μαρούλι και αγκουράκι, έβαλα και λαδάκι, λεμονάκι και τι άλλο έβαλα, και έστυψα και ένα πορτοκάλι σήμερα, λοιπόν αλάτι και πιπέρι και επειδή έψησα πίτσα για τα παιδιά έφαγα κι εγώ ένα κομμάτι, λοιπόν και κάπου εδώ νομίζω ότι τελειώνει και η σημερινή μας μέρα, αύριο Πέμπτη, βασικά δεν κατάλαβα, είδες πόσο γρήγορα περνάει η εβδομάδα, φέτος, αν και ζορίζομαι πάρα πολύ φέτος, μπορώ να πω ότι περνάει εύκολα εβδομάδα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Λοιπόν, γεια σου, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας, Πεμπτούλα σήμερα, τι κάνετε και όπως βλέπετε τα κέφια πάλι στο Θεό. Έτσι είναι παιδιά. Καλό είναι να έχουμε κέφια το πρωί για να μας πηγαίνει πολύ καλά η μέρα μας. Λοιπόν, εγώ μόλις ήρθα, έφτιαξα πρωινούλι. Εννοείται πάλι το ίδιο. Θα τρελαθεί με αυτό το πρωινό, δηλαδή είναι απολαυστικό το μεταξύ. Το αφήνω γιατί καίει, γιατί θα έχουμε κανένα ατύχημα. Λοιπόν, σήμερα έχω ρεβίδια, τα έχω φτιάξει από βραδύς, γι' αυτό και ήμουν πολύ χαλαρά σήμερα στον καφέ. Δεν αγχώθηκα να γυρίσω πίσω. Πιάσαμε εκεί πέρα και την κουβέντα και όλα μία χαρά. Σήμερα, όχι. Αύριο Παρασκευή γράφουν διαγώνισμα στη φυσική, αλλά εμείς έχουμε ήδη διαβάσει κάποιες έννοιες. Είμαστε στην ενέργεια, πηγές ενέργειας, μορφές ενέργειας, πώς υποβαθμίζεται η ενέργεια. Είμαι πολύ expert. Έτσι, πραγματικά έχω γίνει πολύ expert. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε. Εν τω μεταξύ, μας έχουν καλέσει και σε ένα πάρτι το Σάββατο. Οπότε θα πρέπει να βγούμε την κόρη μου να πάρουμε και δωράκι. Οπότε θα πάμε και από την Dust & Cream. Μ' αρέσει αυτό το μαγαζί και μπορείς να διαλέξεις skin care γενικά σε πολύ πολύ καλές τιμές. Αυτά, λοιπόν, οπότε θα φάω το πρωινό μου και θα τα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευάρα σήμερα και είμαι εδώ πέρα στην κουζίνα, έχω έρθει από καφέ, εννοείται, και είμαι εδώ πέρα και φτιάχνω ψαρόσουπα σήμερα έχει το μενού, να φάμε και λίγο τη σουπίτσα μας, έτσι λίγο τώρα που κρύωσα και ο καιρούλης, γιατί κάνει και το κρύο του χιονιά, αλλά τέλος πάντων σήμερα είπα να φτιάξω ψαρόσουπα, οπότε έχω κόψει ήδη εδώ πέρα τα λαχανικά μου, ήδη αρχίζει τώρα και αφρίζει, οπότε θα βγάλω και τους αφρούς, έχω βάλει σέλινο κρεμμύδι, πατάτα, κάτσε να τη δεις. Έλα, έχεις καλό στο ψάρι. Έχω επιλέξει μπακαλιάρο, πατάτα και καροτάκι. Οπότε πρώτα θα περιμένω να βράσει το ψαράκι, να αφήσει εδώ πέρα το ζουμί, για να πάρει και την εσάν στο λαχανικό. Και μετά θα συνεχίσω με τα λαχανικά μου. Σήμερα εντωμεταξύ, το απόγευμα. Μετά το Λάτιν θα πάμε με την Ουρανία να πάρουμε το δωράκι για τα γενέθλια που μας έχουν καλέσει αύριο. Αυτά, σήμερα εντωμεταξύ τα αγόρια θα φύγουν, θα πάνε στον πύργο για κάτι δουλειές. Οπότε τα κορίτσια Power Girl Team θα είναι μόνα τους, εγώ η Ουρανίτσα και το Πρινσάκι. Οπότε μία χαρά, έρχεται και Σαββατοκύριακο, θα διαβάσουμε σήμερα για την Τρίτη. Θα μου πεις, την παλεύεις, κοίτα. Τη Δευτέρα θα πάνε εκδρομή, οπότε επειδή έχουν πάρα πολλά και μαθηματικά και γλώσσα, θα τα κάνουμε τώρα τα μισά τα μαθηματικά και θα είμαστε μόνο με τη γλώσσα. Καλό, έτσι κάνω, γιατί παιδιά όταν πέφτει όλο μαζί το σύστημα, μπλοκάρει και το παιδί, αλλά μπλοκάρω και εγώ. Έχει κάνει ήδη και τα αγγλικά του για τη Δευτέρα, οπότε τέλεια, Παρασκευόρο! Και έτοιμο το ψαράκι μου, όπως βλέπετε το ξεκοκάλισα, τώρα αν είσαι Σωτήρης Σκοτιζάς, σίγουρα θα βρεις κόκαλο. Το ξεπετσιασά, γιατί δεν μπορούν κιόλας, όσο μπορούσα έβγαλα και την πέτσα, γιατί τα δικά μου δεν τρώνε την πέτσα, όσον αφορά το βραστό το ψάρι. Και περιμένω να γίνουν και τα λαχανικά μου. Και σιγά σιγά, από τη στιγμή που δεν έχω σήμερα σκούπισμα κι αυτά, κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω να μοντάρω αυτό το βίντεο, αυτά δηλαδή τα πλάνα που έχεις δει ήδη. Και πιστεύω ότι αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λογικό είναι, από τη στιγμή που άρχισε από τη Δευτέρα. Οπότε κάτσε μπέλα καλά γιατί έχεις μοντάζ. Και τώρα που είναι Παρασκευή και ουσιαστικά ολοκληρώνεται η τρίτη εβδομάδα, κάτσε λίγο να σου κάνω ένα upgrade. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η τρίτη εβδομάδα με την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα προς Δευτέρα. Γιατί όλα ξεκινάνε από Δευτέρα. Οπότε, έχω να σου πω ότι έχω χάσει μέσα στις τρεις εβδομάδες 2 κιλά.
πολύ καθυστερημένα αυτή τη φορά, γιατί συνήθως χάνω ένα κιλό τη βδομάδα ή μέσα σε μια βδομάδα είχα χάσει την περασμένη φορά που είχα κάνει 2 κιλά. Δεν πειράζει όμως, μπορεί ρε παιδί μου να μην έχω το... Τι να σου πω, ξέρεις, λίγο βιάζομαι, αλλά απ' την άλλη δεν θέλω να αγχώνομαι κιόλας. Μπορεί να μην έχω το νούμερο το οποίο θέλω, παραδείγματος χάρη εγώ μπορεί να ξυπνήσω ξέρω εγώ μια μέρα και να θέλω να δω στη ζυγαριά μείον 10. Καλά, με τίποτα αυτό. Με νοιάζει όμως που ξυπνάω το πρωί και είμαι ξεπρισμένη, πραγματικά. Το Σέιν το παντελονάκι το θυμάστε, το πήρα το καλοκαίρι αυτό το τζιν που είχε τα σκισίματα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δεις τι εννοώ. Λοιπόν, κοίτα λίγο. Εντάξει, τώρα φοράω και ένα μπλουζάκι από μέσα γιατί έκανε κρύο. Αλλά κοίτα λίγο. Δηλαδή, ξεκάθαρα, έτσι. Εμένα αυτό άρχισε και με χαροποιεί πάρα πολύ. Αυτό. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Πέφτει, παιδιά, έχει γίνει σακούλι. Πραγματικά. Αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, μπορώ να σου πω. Γιατί πραγματικά εγώ το βλέπω στα ρούχα μου όλο αυτό το πράγμα. Ειλικρινά έχω να σου πω ότι εγώ συχαίνω με τη ζυγαριά. Δεν μου αρέσει καθόλου η ζυγαριά. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχουμε καθόλου καλή σχέση με τη ζυγαριά, εγώ βασικά κοιτάω αν έχω κάποιο αποτέλεσμα στα ρούχα μου. Ξέρετε, καμία φορά δεν είναι μόνο να χάνεις κιλά, αλλά να χάνεις σε πόντους. Εγώ βασικά σε αυτή τη φάση που είμαι, Παρασκευή σήμερα και πάω προς τέταρτη εβδομάδα, έχω ξυπριστεί. Εγώ νιώθω ότι έχω ξυπριστεί. Και στο πρόσωπο. Μπορεί ακόμα να μην φαίνεται γιατί είναι μόνο 2 κιλά. Αλλά το θέμα είναι εγώ τι αισθάνομαι. Αυτά που λες, αυτό ήταν το upgrade. Α, έχω να σου πω ότι η φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν το δεις σοβαρά, πειθαρχημένα και κρατάς την ιεραρχία σου. Ιδίως το βράδυ, γιατί το πας καλά και συνήθως το βράδυ μας πιάνει η λουκούρα. Εγώ δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν δεν έτρωγα καλά μέχρι το απόγευμα, μετά με έπιανε υπερφαγικό επεισόδιο και ήθελα να φάω και τον καναπέ. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίζει ρόλο ο ύπνος, τι ώρα κοιμάσαι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, επειδή κοιμάμαι 12.30-9.30 και το τελευταίο μου γεύμα είναι είτε στις 8, 8.30 ή 9, όπως καταλαβαίνεις, από τις 12.30 μέχρι τις 1.30 που κοιμάμαι, το διάστημα αυτό, 8 μέχρι τις 12.30, καταλαβαίνεις ότι θέλω να φάω τον καναπέ, τα πάντα. Εκεί είναι το θέμα, ότι μη σηκώθεις ρε φίλε από τον καναπέ, το έχεις φάει το βραδινό σου, δηλαδή, hello. Οπότε εκεί είναι η μαγιά, να μην σηκωθείς από τον καναπέ. Κάποιες οι οποίες κοιμούνται νωρίς, είναι το φάρμακο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν κοιμόμουν, να σηκωνόμουν από το κρεβάτι. Θα σηκωνόμουν μόνο για κατούριμα. Δεν υπήρχε ποτέ, δηλαδή δεν το έχω κάνει ποτέ βράδυ να σηκωθώ για να ανοίξω ψυγείο. Εγώ τα πήρα τα κιλά ξεκάθαρα από παραγγελιά, από βαρεμάρα, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Βαριόμουν να μπω στην κουζίνα να κόψω τη σαλάτα, πέταγα τα λαχανικά, το ξέρω δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά τώρα πάνε αυτά. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και γεια σας ξανά. Απογευματάκι προς βραδάκι θα έλεγα. Κορίτσι, yeah. Μόνες μας. Τα αγόρια φύγανε. Το έχω εδώ πέρα μόνο τα τελευταία. Τι ήθελα να πω, φύγανε τα αγόρια μας. Είμαστε μόνες μας. Τελείως τα κορίτσια. Έχω και εδώ το κορίτσι. Το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου. Δεν θέλει παιδιά με τίποτα τους φακούς. Δεν τα πάει καθόλου καλά. Χρόνια τώρα με τους φακούς. Γυρνάει από την άλλη. Απαξί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ απογευματινό, βασικά έφαγα τη σουπίτσα μου. Πολύ ωραία, πολύ θρεπτική. Την έκανα πεντανόστιμη. Έβαλα και μπόλικο λεμονάκι μέσα. Και μας άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, επειδή έκανα πολλή ποσότητα, θα φάμε και αύριο Σάββατο. Για απόγευμα, επειδή έφαγα πολύ αργά, γιατί άργησα πάρα πολύ. Επειδή άργησα με το μοντάζ, πήγαινε το άλλο. Και αφού επιβεβαιώσαμε ότι τελικά θα ζήσει. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πού είχα μείνει, μωρή, στην ψαρόσουπα. Ωραία, λοιπόν, οπότε αφήσαμε και για αύριο. Δεν ήθελα απογευματινό, οπότε μου έφτιαξε ο γιος μου τσαγάκι με μέλι και τζίντζερ. Εντάξει, και μοσκοβολάει και παιδιά πραγματικά εντωμεταξύ έβαλα από τώρα την πιτζαμούλα μου. Θα αράξω σήμερα μέσα, εντωμεταξύ, σήμερα παρα... Ναι, φοράω τον τζόμο. Λοιπόν, οπότε για βράδυ σκεφτόμαστε σήμερα να παραγγείλουμε.
θα είναι το πρώτο μου ουσιαστικά cheat day. Θα πάρω αυτή την πίτσα που έχει και ρόκα και προσούτο και μοτζαρέλα. Δεν θέλω πολλά πολλά γενικά. Είναι μια επιλογή η οποία τον τελευταίο καιρό μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Την νιώθω πάρα πολύ δροσερή. Και στην ουρανίτσα θα πάρω μακαρόνια. Αλλά πιο μετά θα βγάλουμε και το σκυλί τώρα βόλτα. Και μετά θα παραγγείλουμε. Οπότε θα σου δείξω και την πίτσα που πήρα και τα μακαρόνια. Κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να σας κράτησα πάρα πολύ καλή παρέα. Με το μοντάζ είδα ότι το βίντεο αυτό είναι παραπάνω από μισάωρο. Εύχομαι να το δείτε, σας περιμένω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper και μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι. Φυσικά να με ακολουθείτε και στο Instagram και στο TikTok. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.